Μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ανδρέου. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλο. Να ξεκινήσω λίγο από την υπόθεση Περικλέους. Σταμάτησαν οι έρευνες της αστυνομίας, δηλαδή πάμε σε δίκη χωρίς ανέδραση πτώματος και όπλου. Κοιτάξτε, οι εξετάσεις δεν έχουν σταματήσει, οι εξετάσεις συνεχίζονται. Αρχίζει να μην διχωρίζει η φωνή μου λίγο ταχυδεμένο σήμερα. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, δεν έχουν σταματήσει ποτέ, κύριε Δημητρόπουλε. Εκεί και όπου υπάρχει μαρτυρία ή συγκεκριμένη πληροφόρηση, δεδομένα τα οποία έχουν μπροστά τους οι ανακριτές αναφορικά με έρευνες, αν εξασφαλιστεί κάτι νεότερο, σίγουρα θα γίνουν και έρευνες. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, οπότε συνεχίζονται εξετάσεις. Άρα ο ύποπτος δεν έχει δώσει κάποιο επιπλέον στοιχείο για να δερθεί ισορρός το πτώμα του θύματος. Όχι, μα ο ύποπτος ποτέ δεν έχει δώσει οποιοδήποτε στοιχείο για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι είχε προκύψει για τις έρευνες που έγιναν από την αστυνομία, ήταν από άλλες μαρτυρίες, είτε από κάποια άλλα δεδομένα, από κάποια τεκμήρια τα οποία είχαν εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές, όπου και είχαμε επικεντρώσει κυρίως τις έρευνες που έγιναν για κάποιες μέρες σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και με τη συνδρομή της πολιτικής άμυνας, drones, αστυνομικών σκύλων και άλλων, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον Περικλέους. Και άρα η υπόθεση αυτή, αν δεν βρεθεί κάποιο νέο στοιχείο, ή σωρός ή το όπλο, θα πάει στο δικαστήριο χωρίς τα δύο αυτά στοιχεία. Σίγουρα, η υπόθεση έχει ήδη καταχωρηθεί, έχει ήδη παραπληθεί ενώπιον δικαστηρίου με την υπάρχουσα μαρτυρία. Η υπάρχουσα μαρτυρία είναι τέτοια, όπου σίγουρα υπάρχουν όλα τα δεδομένα και οι μαρτυρίες, ώστε και γι' αυτό έγινε η παραπομπή για το συγκεκριμένο αδίκημα του φόνου εκτομελέτης. Και γι' αυτό ο 24χρονος κατηγορείται αυτή τη στιγμή ενώπιον κάποιου δικαίου, όπως έχω πει. Μάλιστα. Λίγο θέλω να δούμε την υπόθεση αυτή με τον αξιωματικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Εναντίον του έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα, δεν ξέρω αν είναι και ποινική έρευνα. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα? Υπάρχει μια καταγγελία από μια γυναίκα συνάδελφο για μια απρεπή συμπεριφορά από τον αξιωματικό της αστυνομίας προς το πρόσωπό της. Αυτό έγινε και καταγγέλθηκε την περασμένη εβδομάδα. Έχουν δοθεί οδηγίες από την περασμένη Πέμπτη. Το μέλος μας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα για περίοδο ενός μήνα και έχουν δοθεί οδηγίες σε δύο αξιωματικούς από δύο διαφορετικές επαρχίες να προχωρήσουν σε έρευνες. Ο ένας αξιωματικός θα προχωρήσει στην πειθαρχική έρευνα και ο δεύτερος όσον αφορά την ποινική έρευνα για αδικήματα τα οποία ενδεχομένως προκύψουν σύμφωνα με την καταγγελία. Τώρα, είχε παρελθόν, έχει ξαναγίνει, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του? Όχι, δεν υπάρχουν άλλες καταγγελίες εναντίον του. Όπως έχουμε πει, είναι υπόθεση η οποία διερευνάται. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε τι προκύψει. Και όπως έχω πει, βρίσκεται σε διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή ακριβώς για να μην επηρεαστούν οι έρευνες που γίνονται όσον αφορά τα δύο αυτά θέματα. Κάτι τελευταίο για αυτό τον καυγά που είχαμε σε μπαρ στην Αγία Νάπα, που είχαμε και τραυματισμό 20χρονου. Γίνονται έρευνες, έχει βρεθεί κάποια άκρη? Οι εξετάσεις συνεχίζονται, όπως έγινε γνωστό. Το περιστατικό έγινε το Σάββατο το βράδυ. Ο παραπονούμενος προχώρησε σε καταγγελία την Κυριακή το βράδυ, όπου από εκείνη τη στιγμή είχαν ξεκινήσει εντατικές έρευνες. Έχουμε εξασφαλίσει κάποια κλειστά κυκλώματα. Αναζητείται μαρτυρία τόσο από την περιοχή, από το χώρο που έγινε το περιστατικό, για να εντοπίσουμε τους δράστες. Σύμφωνα με τον ίδιο τον παραπονούμενο, ο ίδιος δεν γνωρίζει ούτε τους λόγους, αλλά ούτε και τα πρόσωπα τα οποία του επιτέθηκαν. Φαίνεται να είναι Ελληνοκύπριοι εκ πρώτης όψεως, αυτό διερευνάται. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή για να εντοπιστούν τα πρόσωπα τα οποία του έχουν επιτεθεί, για να εμπιστευτούν και τα κίνητρα αλλά και οι λόγοι και οι θητείες κατά από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Τώρα, φίλες και φίλοι, χθες συμπληρώθηκαν 500, ήταν μια τραγική επέτειος, η πόλη Εάλο. Έπεσε η πόλη στον πόλεμο.